κυρία Υπουργέ και στενή φίλη των επιμελητηρίων, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχη, αγαπητοί συνάδελφοι πρόεδροι επιμελητηρίων, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, έχουμε την χαρά να πραγματοποιούμε την σημερινή διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής στην Κοζάνη με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του τοπικού επιμελητηρίου. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τον πρόεδρο αλλά και τα στελέχη του επιμελητηρίου Κοζάνης, όπως και τους παριστάμενους πρώην προέδρους του επιμελητηρίου για την σημαντική αυτή επέτειο. Και να τους ευχαριστήσω επίσης για την άριστη διοργάνωση και την ζεστή υποδοχή και φιλοξενία τους. Η εξαιρετική δουλειά που γίνεται από όλους σίγουρα είναι αντάξια της παράδοσης του επιμελητηρίου Κοζάνης και θα έλεγα ότι αποτελεί και την καλύτερη εγγύηση ότι το επιμελητήριο Κοζάνης θα συνεχίσει να είναι ο σύμμαχος του επιχειρηματία στις καλές αλλά και στις δύσκολες εποχές. Άκουσα με πολύ προσοχή τόσο την αγαπητή κυρία Υπουργό όπως και τον Περιφερειάρχη και τους υπόλοιπους σε ό,τι αφορά την τοπική οικονομία. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι σε αυτή τη μεταμνημονιακή περίοδο αυτό το οποίο χρειάζεται η περιοχή είναι έναν ορθολογικότερο σχεδιασμό. Έναν ορθολογικότερο στρατηγικό σχεδιασμό. Διότι αν δεν αδράξουν την ευκαιρία σε ό,τι αφορά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η περιοχή, πέραν των παθογενειών του παρελθόντος σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι, που είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι μεταλλάσσεται πλέον το ενεργειακό τοπίο στη μεταλιγνητική περίοδο και εκεί φαίνονται και όλες οι ελλείψεις οι οποίες δημιουργήθηκαν τα τελευταία 30 με 40 χρόνια και πρέπει να κερδίσουμε πραγματικά πολύ χρόνο, υπάρχουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τοπικής περιοχής που εγώ έχω καταγράψει ως γίνο κλάδος της Γούνας με δυσκολίες μεγάλες στη μετακρίση εποχή. Θέμα κρίσιμο και ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας και για τη δημιουργία επιχειρηματικής προοπτικής, για το οποίο μετά τη δική μου τοποθέτηση θα μας μιλήσει ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, ο κ. Μίχαλος. Φίλες και φίλοι, η έξοδος από τα μνημόνια αποτελεί σίγουρα ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την περιφερειακή και την εθνική οικονομία. Το γεγονός όμως ότι η χώρα μας θα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας από τους δανειστές της έως το 2022 δεν περνά απαρατήρητο από τις τοπικές επιχειρηματικές μας κοινότητες. Προτάσσοντας την ανάγκη ανάρρηξης της δυναμικής των τοπικών επιχειρήσεων και την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. Το ερώτημα όμως είναι πώς μπορούμε να καταφέρουμε, αναδεικνύοντας με κάθε εφικτό τρόπο την κρυμμένη δυναμική των επιχειρήσεών μας, τη δυναμική που εμείς οι ίδιοι άνθρωποι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας οφείλουμε να δημιουργήσουμε τη νέα εικόνα της επιχειρηματικότητας που έχει ανάγκη ο τόπος για να πάει μπροστά, που έχει ανάγκη η χώρα. Μέσα λοιπόν στο πολύπλοκο, δύσκολο και ρευστό σκηνικό των τελευταίων ετών, καλή μια επαναδιαπραγμάτευση με το παρόν και το μέλλον της. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν και αυτή η συζήτηση με την άποψή μου και με την παρουσία τόσων ανθρώπων από μακριά συμβάλλει σε όλο αυτό το δημόσιο διάλογο που γίνεται ή θα πρέπει να γίνει, ή θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα, για το ποιο θα είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Κοζάνης ειδικότερα ως δήμαρχος. Είναι αλήθεια ότι ζούμε σε μια εποχή που οι παλιές βεβαιότητες έχουν καταρρεύσει. Αξίζει να ξέρετε ότι η περιφέρεια της Μακεδονίας ήταν σε κρίση πριν την κρίση. Υπάρχει ο κίνδυνος η χώρα να βγει από την κρίση, αλλά η περιφέρεια να μείνει στην κρίση. Γιατί έχει ειδικότερες, ιδιαίτερες, εγγενείς παθογένειες, αποτέλεσμα ενός στραβού μοντέλου ανάπτυξης. Είναι νομίζω αναγκαίο και θα κλείσω σε αυτό. Θα έχουμε τη δυνατότητα στη διάρκεια της μέρας και το οποίο έχουμε πολύ περισσότερα. Θα πρέπει να καταγράψω τον χρόνο. Όλοι οι φορείς. Θεωρώ σημαντικό το ρόλο του επιμελητηρίου, το οποίο πολλές φορές και ο πρόεδρος νομίζω το αποκράζει και ο ίδιος, ως ένα πολιορκητικό κρυό της εξυπηρέτειας
της Δυτικής Μακεδονίας. Ο ρόλος ο δικός μας είναι συγκεκριμένος, είναι σαφής και με πλήρη διάθεση να τον υποστηρίξουμε και να τον κάνουμε. Αλλά από κοινού με την περιφέρεια, τα υπουργεία, στο βαθμό που χρειάζεται, να αναδείξουμε τον εξωστρεφή χαρακτήρα της οικονομίας μας και της κοινωνίας μας. Σκέψτε μας από πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Εκδομητήρων Ελλάδος, τους υπόλοιπους πρόεδρους, τους συναδέλφους που μπορείς παντελώ της αυτοδιοίκησης, την κυρία Υπουργό βεβαίως, και όλους εσάς που πραγματικά με τη σημερινή σας παρουσία εδώ δείχνετε ότι κοιμάται την περιφέρειά μας, το Επιμελητήριο της Κοζάνης, που γιορτάζει τα 100 του χρόνια. Κοιτάξτε έτσι προς ενημέρωση και με το καλωσόρισμα να σας πούμε που βρίσκεστε. Βρίσκεστε σε αυτό που λέω και δεν θα κουραστώ να το λέω, γιατί είναι διαπίστωση και αποδοχή όλων. Σε μια περιφέρεια των αντιθέσεων. Είναι μια περιφέρεια την οποία γνωρίζετε ότι είναι ενεργειακή καρδιά της χώρας. Αλλά έχει όμως ενεργειακή φτώχεια. Με ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την ενέργεια, έχουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να ζεσταθούν και όλα αυτά γιατί στην περιοχή μας το ζείτε και σήμερα, έχουμε δύο εποχές, χειμώνα και βανεχειμονιά. Άρα λοιπόν, αυτή την περιφέρεια δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις όπως αντιμετωπίζεις άλλες περιφέρειες της χώρας. Δεν την αστιάζεις σε κάθε περιφέρεια με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τι πολιτικές αναπτύσσεις και επιτέλους πρέπει να πάμε στην χώρα σε κάθε τις πολιτικές. Επίσης βρίσκεται σε μια περιφέρεια η οποία ακούτε ότι έχει περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά έχει και πλούσιο περιβαλλοντικό απόθεμα. Οι περισσότερες περιοχές προστατευόμενες στην Αττού είναι εδώ. Άρα λοιπόν αυτές τις αντιθέσεις πρέπει να τις κάνουμε συνθέσεις. Δεν μπορεί η Δυτική Μακεδονία, όπως φαίνεται εσείς τους δείχτες και τους παρακολουθείτε, να φαίνεται ότι είναι μια πλούσια περιφέρεια με πολύ ψηλό ΑΕΠ, το οποίο όμως συμβαίνει και είναι έτσι λόγω του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ εδώ που εμφανίζονται. Με αποτέλεσμα, κύριε Πρόεδρε, να χάνουμε πολύτιμους πόρους. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσαν να έχουμε αναδείχθει προστασία για τους αδυνάτους, αλλά και για την επιχειρηματικότητα. Εδώ οι πόροι μας είναι εξαλειμμισμένοι στα κίνητρα των επενδύσεων, από τον αναπτυξιακό νόμο και από άλλους νόμους. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Διότι αν προχωρούμε με στρεβλώσεις, στρεβλό θα είναι και το αποτέλεσμα. Η περιφέρειά μας δεν θα είναι ανταγωνιστική και συνεχώς θα αιμορραγεί. Και σε επενδύσεις και στην επιχειρηματικότητα, αλλά και δυστυχώς αυτό που είναι το κυρίαρχο όρο και πρέπει να το προσέξουμε. Το δημοκρατικό και να ταξιδεύουν τα λαμπρά μυαλά στο εξωτερικό. Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Προτείναμε και εισακουστήκαμε προς την κυβέρνηση και γίνανε 13 και πλέον περισσότερα συνέδρια περιφερειακής ανασυγκρότησης της χώρας. Και ξεκίνησαν να συγκεκριμένες προτάσεις και να πάμε στις προτάσεις που εσείς ακούστηκαν από την κυβέρνηση. Να ξεκινήσω με το Ταμείο Ανάπτυξης της Μακεδονίας, όπου είναι το μοναδικό ταμείο που αφορά την επιχειρηματικότητα. Με 5 εκατομμύρια που έχει βάλει η κυβέρνηση και ήδη βρίσκονται σε κωδικό της Τράπεζας της Ελλάδος και 5 εκατομμύρια που τα καταθέτουμε και εμείς. Αλλά και έτσι με ευχαριστήσω λόγω του μοναδικού που ξέρετε του πόρου. Άρα λοιπόν το επόμενο διάστημα για τη συνεδρία της Επενδυτικής Επιτροπής, τότε αν θα ξεκινήσει η κίνηση της διαδικασίας με την κατάθεση των ποσών για να μπορέσει να δώσει μικροδάνεια με προεγγύηση στις επιχειρήσεις. Πραγματικά το ήθελα να πω. Το δεύτερο είναι το ότι μαζί με την επιχειρηματικότητα καταπιστώνει το σχέδιο που πραγματικά έρχεται να απαντήσει και στα ζητήματα της απασχόλησης και της εξωστρέφειας. Επενδύουμε στη γνώση και στην καινοτομία, στην αγροτεχνία, στον τομέα της ενέργειας. Η περιοχή μας εξελίσσεται σε κέντρο ενεργειακών εξελίσσεων στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, κάτι το οποίο θα επιθυμούσαν να έχουν πολλές περιφέρειες και πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα, αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Αυτό που χρειάζεται αυτή την περίοδο είναι να μπορέσουμε να ενώσουμε δυνάμεις, να ξεπεράσουμε τις όποιες αγκυλώσεις του παρελθόντος, γιατί ο δυτικός τομέας της οικονομίας θέλει υγιές, σταθερό περιβάλλον. Με ανοιχτές τράπεζες, με σταθερή φορολογική πολιτική και βέβαια με μια πολιτική η οποία ανάπτυξε να κουμπώνει. Εξάλλου, μαζί με την κυβέρνηση, υλοποιήσαμε σε όλη τη χώρα τα συνέδρια περιφερειακής ανασυγκρότησης. Τα περιφερειακά αυτά συνέδρια είναι σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία δύναμη υλοποιούν. Τώρα, στο κομμάτι της απασχόλησης, που συνέδρια με την πραγματικότητα, προσφάτως δεσμευτήκαμε, προτείναμε και η κυβέρνηση υλοποιεί το επόμενο διάστημα ένα γενναίο πρόγραμμα για την αγορά της ενέργειας, αλλά μέσα από την επιστήμη της επιχειρηματικότητας, με 290 επιστήμονες που θα προσλάβουμε σε επιχειρήσεις της περιφέρειάς μας. Άρα, αντιλαμβάνεστε το πόσο θα τρέξει λιγότερο το έργο για να πατάξουμε τις καθυστερήσεις και τη γραφειοκρατία και θα βάλουμε 3.000 μέσα στις επιχειρήσεις. Και το δεύτερο, θα υπάρξουν 1.000 θέσεις εργασίας, 500-500 για τον ιδιωτικό τομέα.